Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν, κυρία Υπουργέ, έχετε δει και την ερώτηση, το γνωρίζετε βεβαίως, λίγες ημέρες πριν την 30 του Νοέμβρη, όπου λήγουν οι συμβάσεις χιλίων και πλέον εργαζομένων, συμβασιούχων εργαζομένων στον ΕΟΔΗ, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στα πλαίσια των αναγκών, των έκτακτων, όπως χαρακτηρίστηκε, αναγκών, προκειμένου να συνδράμουν στα πλαίσια της εξέλιξης της εμφάνισης της πανδημίας. Ενίσχυσης των δομών υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και άλλων υπηρεσιών που χρειάστηκε και είναι αναγκαίες και σε τακτικές, θα έλεγα, συνθήκες. Τώρα, φυσικά οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ανασφάλεια, βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας, εφόσον λήγουν οι συμβάσεις στους 30 του Νοέμβρη. Έχουν προηγηθεί και ερώτηση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας το καλοκαίρι, ανακοινώσεις αντίστοιχες του κόμματος σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των συμβασιούχων εργαζομένων και το μέλλον τους, που αφορούν συμβάσεις κόμι, άλλων ειδικοτήτων κτλ. Απάντηση μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Φυσικά γίνανε και κινητοποίησεις εκ μέρους των εργαζομένων προς αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά το μόνο που εισπράττουν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τελευταία, γενικόλογες υποσχέσεις χωρίς καμία σαφή απάντηση για το τι μέλη γενέστε. Εμείς ως κόμμα φυσικά στηρίξαμε και στηρίζουμε τις προσπάθειες των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Και η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, αφορά σε τι ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση, ώστε κανένας εργαζόμενος από τους συμβασιούχους του ΕΟΔΗ να μην μείνει στον δρόμο μετά τις 30 του Νοέμβρη, και φυσικά όλοι οι συμβασιούχοι, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις κόμι στον ΕΟΔΗ να στελεχώσουν αφενός με τον οργανισμό εκεί που χρειάζεται, αλλά κυρίως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην κάλυψη των χιλιάδων ελλείψεων και φυσικά με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ πολύ, κυρία Υπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, πριν απαντήσω, θα ήθελα να θυμίσω, όπως είπατε κι εσείς, ότι το πρόγραμμα αυτό το ανέπτυξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να καλύψει ακριβώς τις ανάγκες της πανδημίας. Το είπατε κι εσείς ότι είναι έκτακτο. Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος την περασμένη χρονιά μας είπε, τον Μάιο που μας πέρασε, ότι έχει λήξει η οξία φάση της πανδημίας. Άρα, οι ανάγκες για τις οποίες είχαν προσληφθεί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για ένα έκτακτο πρόγραμμα εξ αρχής, δεν υφίστανται πλέον σε σχέση με την οξία φάση της πανδημίας. Τι σημαίνει αυτό? Όπως γνωρίζετε όλοι, έχουν πια πάψει να είναι σε υποχρεωτική ισχύ μια σειρά από ζητήματα, μέτρα, όπως το να πρέπει να κάνουμε τεστ κάθε εβδομάδα κτλ. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας, το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με άλλες ανάγκες. Όπως είναι, για παράδειγμα, να συνδράμουν στον εμβολιασμό κατά της COVID σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Και το λέω αυτό, κυρία Λαμπρούλη, διότι οι άνθρωποι αυτοί, μιας και μιλώ κάθε εβδομάδα μαζί τους, με τα σωματεία τους, μαζί προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Δεν ζητούν, ξέρετε, απλά μια δουλειά στο δημόσιο. Ζητούν να εργαστούν στο αντικείμενό τους και να προσφέρουν με βάση τις δεξιότητές τους. Άρα, δεν θα τους ενδιέφερε να πάμε να παρατείνουμε μια σύμβαση χωρίς αντικείμενο, απλά και μόνο για να κάνουμε μια φιλανθρωπία. Και το λέω αυτό γιατί στην ερώτησή σας μιλάτε για συνθήκες ομοιρίας, για εκβιασμό. Νομίζω ότι κατανοείτε και εσείς από αυτά που μας είπατε σήμερα και όλη η εθνική αντιπροσωπεία, μιας και η πανδημία μας έχει ταλαιπωρήσει 3 χρόνια και έχουμε αναλύσει κάθε πτυχή, ότι δεν είναι δυνατόν να προσλαμβάνουμε απλά ανθρώπους στο δημόσιο χωρίς να υπάρχει το αντικείμενο το οποίο ταιριάζει με τις δεξιότητές τους μέσα από μια αξιοκρατική διαδικασία. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτήν τη διαδικασία διαλόγου, όπως είπα πριν, συναντώ το Σωματείο των Εργαζομένων του ΕΟΔΗ και εγώ και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Χατζηχριστοδούλου, και ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, και έχουμε συζητήσει από κοινού
στη διερεύνηση κάποιων λύσεων που έχουμε συμφωνήσει, ξαναλέω, και διαμορφώσει μαζί. Σε πρώτη φάση, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το να υπάρχει μια παράταση στη σύμβαση εργασίας τους για να καλύψουν ανάγκες που έχουμε αυτό το χειμώνα. Αυτό είναι προς διερεύνηση αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και έπειτα, μαζί με τους εργαζόμενους, αναφέρεται τον αριθμό, αλλά ξέρετε, είναι πολλές υποκατηγορίες. Το είπα και πρόσφατα σε συνεδρία της Ολομέλειας ότι δεν υπάρχει μια λύση που να ταιριάζει για όλους. Χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πώς μπορεί με διαφορετικούς τρόπους να ενισχύσει τα προσόντα αυτών των ανθρώπων που αποδεδειγμένα υπάρχουν, μιας και 3 χρόνια τώρα έχουν αποδείξει και στην πράξη και με τα τυπικά και με προσόντα και με τις δεξιότητες τους που μπορούν να κάνουν, προκειμένου να έχουν μια δυνατότητα απασχόλησης από εκεί και έπειτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αγαπηδάκη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, για τη δευτερολογία σας 3 λεπτά. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς λέμε, κυρία Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το τμήμα αυτών των εργαζομένων, να μην μείνει κανένας συμβασιούχος εργαζόμενος του ΕΟΔΗ χωρίς δουλειά. Αυτό που είπατε ότι σκέφτεστε, θα δώσετε μια παράταση ενδεχομένως σε ένα μέρος, δεν κατάλαβα, διευκρινίστε το στη δευτερολογία σας ή στο σύνολο αυτών, είναι αυτό που είπα προηγουμένως στην πρωτολογία μου, ότι βιώνουν αυτά τα 3 χρόνια αυτού του είδους την εργασιακή ομοιρία. Με τις τρίμηνες παρατάσεις, με τις εξάμηνες παρατάσεις, θα έχω δουλειά σε 3 μήνες, δεν θα έχω. Μη συγχωρείτε, εδώ ήμασταν σε αυτή την αίθουσα που περνούσαν κάθε λίγο και λιγάκι οι παρατάσεις των συμβάσεων, όχι μόνο των συγκεκριμένων εργαζομένων, αλλά και όλων των άλλων χιλιάδων συμβασιούχων που αξιοποιώντας την πανδημία και βαφτίζοντας ως έκτακτη κατάσταση, καλύψατε κενά που θα έπρεπε σε τακτικές συνθήκες λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας να είναι καλυμμένες όχι μόνο με αυτό το προσωπικό, τις όποιες χιλιάδες μπορείτε να μας πείτε, αλλά πολύ περισσότερους. Και τα στοιχεία και οι αριθμοί είναι, αναδεικνύονται και από τη Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, των ελλείψεων δηλαδή, αλλά και από την ΠΟΕΔΗΝ και τους συλλόγους των υγειονομικών. Εμείς αναδεικνύουμε ακριβώς τις δίκες διεκδικήσεις των εργαζομένων για μονιμοποίηση των συμβασιούχων τώρα, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την κάλυψη μέρων των χιλιάδων κενών στην πρωτοβάθμια καθυπεροχή, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο ΕΣΥ αν θέλετε και γενικότερα. Και φυσικά καταγγέλαμε και καταγγέλουμε αυτήν τη συνεχιζόμενη εργασιακή ομοιρία αυτών των χιλιάδων συμβασιούχων που αφού ως τώρα βίωσαν την ομοιρία αυτό που σας είπα των τρίμηνων και εξάμηνων συμβάσεων όλη την προηγούμενη τριετία, τώρα βρίσκονται ένα βήμα από την πόρτα της εξόδου. Εδώ πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα. Θα απολυθούν από τις 30 και μετά. Λέτε θα παραταθεί. Για πόσο θα παραταθεί? Να θυμίσουμε ότι από ήρωες τους κάνετε άνεργους. Και μιλάμε για τμήμα εργαζομένων που βρέθηκαν όπως όλοι οι υγειονομικοί εξάλλου στην πρώτη γραμμή της μάχης στην τριετία της πανδημίας. Και φαίνεται ότι τα μεγάλα λόγια περί ηρώων και μαχητών που τους είχατε φλωμώσει ως κυβέρνηση, υπουργοί, υπουργείο, οργανισμός κτλ. Τώρα ξεχάστηκαν και βασικά αποδείχθηκαν ή αποδεικνύονται κούφια λόγια. Και μάλιστα απέναντι στις δίκες διεκδικήσεις των εργαζομένων, τι κάνατε? Απεργάζεστε όχι το πώς θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό η πείρα που αποκτήθηκε συλλογικά και συνολικά από τους εργαζόμενους, αξιοποιώντας τους, όπως προείπα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κυρίως, αλλά και στα κέντρα υγείας και πάει λέγοντας, αλλά πώς θα περάσετε τους σχεδιασμούς σας να τους ξεφορτωθείτε με τις λιγότερες δυνατό αντιδράσεις. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν και καταγγέλουν και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, περίσσεψε η υποκρισία, ο εμπεγμός, ο αποπροσανατολισμός τόσο καιρό από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, που μιλούσε και για μονιμοποιήσεις, να θυμίσουμε, και οργανισμό και αντίστοιχα ο στελέχη του οργανισμού, αλλά εδώ κάνετε ακόμα ένα βήμα εσείς στην περίοδο των κινητοποιήσεων των εργαζομένων. Επιστρατεύθηκε και η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός και θα... Και το τονίζω αυτό, ο τραμπούκικος, αυτό καταγγέλνουν, ο τραμπούκικος, οι τραμπούκικες συμπεριφορές από τα γραφεία του ΕΟΔΗ προς τις μονάδες υγείας όπου εργάζονταν οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι του ΕΟΔΗ. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να καμφθούν οι κινητοποίησεις και διεκδικήσεις τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι. Και φυσικά επαναλαμβάνουμε πως η στάση της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Συστηματικά έως τώρα αρνήθηκε να πάρει θέση
παρά τις ερωτήσεις στη Βουλή, τις ανακοινώσεις και άλλα, και το ΚΚΕ από θέση αρχής υπερασπίζεται, ναι, τη σταθερή και μόνιμη δουλειά, με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Και εδώ υπάρχουν ανάγκες σε αυτές τις υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για να συνδράμουν το λαό μας, και φυσικά αυτές οι υπηρεσίες που προσέφεραν αυτοί οι εργαζόμενοι θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες και μπορούν, για τρίτη φορά το λέω, να ενταχθούν στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να παράσχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες στον πληθυσμό. Γι' αυτό λοιπόν και το προηγούμενο διάστημα το κόμμα μας στάθηκε δίπλα στους συμβασίωχους σε όλα τα προγράμματα του ΟΔΗ, στηρίζοντας σταθερά τις διεκδικήσεις και τους αγώνες τους και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, αλλά και έξω από αυτές. Και γι' αυτό λοιπόν τους καλούμε να εντείνουν τον αγώνα τους, τις διεκδικήσεις τους, για να μην περάσουν στην αφάνεια και την ανεργία, και φυσικά να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα για νομιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, προκειμένου να καλυφθούν έστω κάποια από τα χιλιάδες κενά στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρωτίστως, όπως και στις αντίστοιχες προσφυγικές δομές και πάει λέγοντας, αλλά και υπηρεσίες υγείας που έχει ανάγκη, το τονίζουμε, ο λαός μας, όχι μόνο σε έκτακτες καταστάσεις, αλλά και σε καθημερινή τακτική βάση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαμπρούλη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Λαμπρούλη, δεν γνωρίζω για τα περιστατικά τραμπουκισμού που αναφέρατε. Είναι καταδικαστέα και όποιος έχει υποστεί τέτοια παράδεκτες συμπεριφορές, προφανώς και πρέπει να προχωρήσει σε καταγγελία, να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα, τις δυνατότητες που του δίνει ο νόμος. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Το δικαίωμα στην εργασία, κύριε Λαμπρούλη, είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και το υπερασπίζεται έμπρακτα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακριβώς φέρνοντας ανάπτυξη στη χώρα και δημιουργώντας πολλές και καλοπληρωμένες δουλειές. Εδώ όμως κάνετε το εξής άλμα. Έρχεστε και μιλάτε για αυτούς τους εργαζόμενους. Δεν είμαι βέβαιη, κύριε Λαμπρούλη, αν γνωρίζετε πόσα σωματεία εργαζομένων έχει ο ΕΟΔΗ και για ποιους ανθρώπους μας μιλάτε σήμερα. Γιατί έχετε, νομίζω, μπλέξει μαζί τις κόμοι του ΕΟΔΗ για τις οποίες κάνετε την ερώτηση και αφορούν τον COVID με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Θυμίζω ότι οι 5 παρατάσεις δεν δόθηκαν εξαιτίας καμίας ομοιρίας και καμίας αμπλεψίας. Δόθηκαν ακριβώς γιατί η πανδημία, που είναι μια πραγματικότητα που φαντάζομαι κανείς δεν αμφισβητεί εδώ μέσα, τη ζήσαμε όλοι, είχε οξία φάση, έπρεπε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Με βάση λοιπόν τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, κάναμε αυτές τις παρατάσεις. Δεν υπήρχε κανένα θέμα ομοιρίας εδώ και νομίζω ότι είναι πραγματικά άδικο για τους ανθρώπους και τον ΕΟΔΗ να χρησιμοποιούνται εδώ τέτοιες εκφράσεις και τέτοιες χαρακτηρισμοί. Ο χρόνος ο οποίος λέτε ότι δαπανάτε είναι χρόνος που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε βέλτιστες λύσεις για όλους. Και για τους εργαζόμενους και για το σύστημα υγείας. Έχω αναφέρει και άλλη φορά στην Ολομέλεια τις δυνατότητες που έχουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης να αναπτύξουμε κινητές ομάδες δημόσιας υγείας σε όλη τη χώρα. Και θα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει ο ΕΟΔΗ για τις έκτακτες απειλές δημόσιας υγείας. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, ξαναλέω, μιλάμε για 1000 ανθρώπους οι οποίοι είναι σε διαφορετικού τύπου ειδικότητες. Μιλάμε με το Σωματείο των Εργαζομένων των ΚΟΜΗ κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι το να προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις εμπλέκοντας και άλλες κατηγορίες εργαζομένων από το ΕΣΥ ή άλλου τύπου συμβασιούχους, περισσότερο συσκοτίζετε παρά δίνετε, ρίχνετε φως σε αυτή την ιστορία. Άρα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων των ΚΟΜΗ, όχι όμως για να δώσει μια οποιαδήποτε λύση. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι στο γόνατο, γιατί η επιδίωξη, η φιλοσοφία μας, ο στόχος μας ως κυβέρνηση είναι η πραγματική αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Ο σωστός άνθρωπος λοιπόν στη σωστή θέση, με καλό μισθό, με αξιοπρεπείς αποδοχές και καλές συνθήκες εργασίας και όχι αθρώες προσλήψεις χωρίς λόγο, με μόνο στόχο τη δημιουργία εκλογικής πελατείας. Και το λέω αυτό, κύριε Λαμπρούλη, σέβομαι απόλυτα τις κομματικές αρχές, οι οποίες σας υπαγορεύουν να υπερασπιστείτε τους εργαζομένους. Το καταλαβαίνω από την πλευρά σας. Όμως είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, ξαναλέω, να μιλούμε για εργασιακή ομοιρία ανθρώπων οι οποίοι εργάστηκαν τα τελευταία 3 έτη για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και τις οποίες πάτε να εμπλέξετε με άλλες κατηγορίες στο ΕΣΥ για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Είναι άδικο αυτό και από πλευράς εργαζομένων του ΕΟΔΗ και από πλευράς του ίδιου του οργανισμού. Ξέρετε που αυτός θα συνεχίσει να υπάρχει. Εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή από εδώ. Να είστε καλά.